Πάμε να ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση. Να πούμε καλησπέρα στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Είναι υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλώνει παρόν. Κύριε Φαραντούρη, καλησπέρα. Καλή σας πέρα. Χαίρομαι που ανταμώνουμε. Καλησπέρα στην Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται σε σοκοματικές διαδικασίες, οι οποίες βέβαια κυλούν με ρυθμούς οι οποίοι είναι έντονοι. Και δεν ξέρω κατά πόσο, κύριε Φαραντούρη, αν βλέπετε έτσι το κλίμα κάπως να ηρεμεί, να αποκλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε εμπλεκόμενες πλευρές και να πηγαίνετε πιο ομαλά στην κάλπη. Γνωρίζετε ότι αυτή την ώρα συνεδριάζει η πολιτική μας γραμματεία. Σωστά. Και επίσης, εγώ δεν είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας ούτε της κεντρικής επιτροπής, αλλά προφανώς παρακολουθώ από κοντά τις συνεδριάσεις των οργάνων μας. Εμένα με πετυχαίνετε τώρα στο γραφείο μου στις Βρυξέλλες. Χθες είχα μια συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Μάρος Σέφκοβιτς, με τον οποίο γνωριζόμαστε και προσωπικά από τα χρόνια που ήμουν Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών, Νομικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΔΕΠΑ, 10 χρόνια, από το 9 μέχρι το 19, και ο ίδιος ήταν Επίτροπος Ενέργειας. Και τώρα αναλαμβάνει το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο των σχέσεων με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί σας τα λέω αυτά? Διότι αυτό που λείπει και εκεί που πρέπει να επενδύσουμε κατά τη γνώμη μου και εκεί που πρέπει να εστιάσουμε κατά τη γνώμη μου είναι μόνο τι γίνεται στην κοινωνία, οι προτάσεις μας, οι πολιτικές μας, πώς θα βάλουμε ένα λιθαράκι για τη χώρα, για την Κρήτη, για την πατρίδα μας, για την νησιωτική Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Εγώ λοιπόν προσπαθώ αυτή τη συζήτηση για την διαδοχή στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να την ανοίξουμε πολιτικά και να την κλείσουμε πολιτικά. Και την Ξέρετε, επόμενη μέρα... το λέτε αυτό και χαίρομαι που το βάζετε έτσι στην συζήτηση, γιατί κύριε Φαραντούρη, αλήθεια είναι ότι συζητάμε περισσότερο για τις κόντρες, συζητάμε περισσότερο για τα πρόσωπα, συζητάμε για το αν ο Κασελάκης θα είναι ή δεν θα είναι υποψήφιος στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπαίνουμε στην ατζέντα, δεν μπαίνουμε στην πολιτική συζήτηση αμιγώς. Τι λέει ο Νικόλας Φαραντούρης για την επόμενη μέρα στη χώρα? Καταλαβαίνετε πώς το θέτω? Το θέτεται πολύ εύστοχα και κάπως έτσι το έχω θέσει και εγώ στις περιοδίες μου προεκλογικά στις ευρωεκλογές, αλλά και γενικότερα από την πρώτη στιγμή που μπήκα στον στίγο της πολιτικής, έχοντας 25 χρόνια ένσημα ως δικηγόρος του Ευρωπαϊκού Δικαίου, αλλά και ως καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχω δημοσιεύσει 10 άξονες στο πολιτικό μου σχέδιο για τη χώρα. Και το Σαββατοκύριακο, να ορίστε, θα σας δώσω και μια είδηση σήμερα, και το Σαββατοκύριακο θα δημοσιοποιήσω και 10 άξονες για το πώς οραματίζομαι το κόμμα. Θα σας πω δύο κουβέντες για το πρώτο και δύο κουβέντες για το δεύτερο. Ποιο είναι το πολιτικό μου σχέδιο σε 10 άξονες για τη χώρα και ποιες είναι οι βασικές αδρές γραμμές οι σκέψεις μου για το κόμμα, για το μετασχηματισμό του. Ως προς το πολιτικό μου σχέδιο για τη χώρα. Σε 10 άξονες, από την εξωτερική πολιτική και την υγεία μέχρι την νεανική επιχειρηματικότητα, το δημογραφικό και το κράτος δικαίου, προσπαθώ να πω ότι η αριστερά και οι προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις είναι πιο επίκαιρες από ποτέ. Ναι. Για παράδειγμα, στο θέμα της ακρίβειας, εδώ και 4 χρόνια έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να μιλάμε για το ενεργειακό κόστος και για τον τρόπο με τον οποίο θα πέσουν οι τιμές τουλάχιστον 50% μέσα σε ένα μήνα, εάν ληφθούν κάποια μέτρα. Παρέμβαση στην αγορά. Όπως στη Γαλλία, για παράδειγμα, που έβαλε πλαφόν 3% στα κέρδη των ενεργειακών εταιριών πριν από 4 χρόνια. Και δεν έχει ανοίξει ρουθούνη απέναντίας. Οι Γάλλοι προσγείωσαν τις τιμές ενέργειας ή επέβαλαν μείωση των φόρων κατά μεγάλο ποσοστό, ιδίως των έμεσων φόρων ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ. Ή παρενέβησαν στο χρηματιστήριο ενέργειας άλλα κράτη-μέλη και αποδέσμευσαν την φούσκα του φυσικού αερίου από την τιμή της κιλοβατόρας. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο γνωστός πρώην πρόεδρος της Βουλής, υπουργός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν ανήκει στο κόμμα μου, έκανε σήμερα το πρωί μια ερώτηση και λέει ότι τα καρτέλ δισοδομούν, κάνουν πάρτι στην αγορά. Και τι κάνει η κυβέρνηση? Αυτά δηλαδή που λέμε εδώ και 4 χρόνια και κανείς δεν ακούει. Σας φέρνω ένα παράδειγμα για το πώς προοδευτικές παρεμβάσεις πολιτικές που μια σύγχρονη δημοκρατική προοδευτική παράταξη έχει υποχρέωση να πει στον ελληνικό λαό μπορούν να κερδίσουν τη συνένεση ευρύτερων πολιτικών δυνάμεων και ανθρώπων από διαφορετικά κόμματα ενδεχομένως. Για να γίνει αυτό βέβαια, κύριε Φαραντούρη, και ξέρετε, συνδυάζω τη συζήτησή μας ναι με το πολιτικό σχέδιο το οποίο εσείς καταθέτετε, αλλά έτσι το βάζω και στο πλαίσιο των εξελίξεων, ότι ναι, καταθέτετε προτάσεις, τις οποίες όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να ξεπεράσετε τις εσωκομματικές διαδικασίες.
διαδικασίες, να κλείσετε αυτό το κεφάλαιο και να πάτε στη σελίδα κοινωνία. Κοινωνία. Και επίσης, επειδή μου λέτε για τις τριτοκομματικές διαδικασίες, ταυτόχρονα με τους 10 άξονες, που μπορώ με πολύ μεγάλη χαρά να σας ξεπιλήξω και επιμέρους πτυχές, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία, φαντάζομαι, και μέχρι τις εκλογές να τα ξαναπούμε. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε, βέβαια. Όπου την επισκέπτομαι πάρα πολύ συχνά. Με χαρά. Πρέπει να αλλάξουμε και το κόμμα μας. Πρέπει να αλλάξουμε το κόμμα μας. Τι εισηγούμε? Καταρχάς, εισηγούμε περιφερειακή ανασυγκρότηση του κόμματος. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Όπως ένα σύγχρονο προοδευτικό δημοκρατικό ευρωπαϊκό κόμμα πρέπει να είναι οργανωμένο. Δηλαδή, οι οργανώσεις μελών στην περιφέρεια και οι περιφερειακές οργανώσεις, να υπάρχουν περιφερειακές οργανώσεις οι οποίες θα εισηγούνται προτάσεις και θα φτάνουν προς τα πάνω. Δηλαδή, να αντιστρέψουμε την πυραμίδα. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι το αντίστροφο. Ο εκάστοτε αρχηγός έρχεται και εισηγείται και ουσιαστικά οι αποφάσεις τους φτάνουν προς τα κάτω στη βάση, όπως η πυραμίδα, από την κορυφή μέχρι τη βάση. Ναι. Εγώ λέω να αντιστρέψουμε αυτό το πυραμιδικό σύστημα και οι προτάσεις να έρχονται, να περνάνε από τα όργανα και να φτάνουν στην ηγεσία που θα βάζει την πινελιά της, αλλά το κόμμα δεν θα υπηρετεί την ηγεσία, εγώ, ο αρχηγός, αλλά θα υπηρετεί ουσιαστικά τις οργανώσεις μελών και τις βασικές αρχές που θα βασίζονται. Άρα ένα κόμμα πιο ανοιχτό στις προτάσεις της βάσης, ναι, όπου η βάση προσέξτε, είναι εκείνη η οποία αφουγκράζεται και άμεσα την κοινωνία, ναι. Βεβαίως η βάση αφουγκράζεται, αλλά προσέξτε, οργανωμένα η βάση. Οργανωμένα. Μέσα από τις οργανώσεις μελών. Mm-hmm. Όχι να καταργήσουμε τις οργανώσεις μελών, όπως μας έλεγαν κάποιοι συμβουλάτορες της πρώην ηγεσίας. Αυτό το αδιαμεσολάβητο δηλαδή που ακούω σαν καραμέλα τον τελευταίο καιρό, που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, σε κανένα οργανωμένο προοδευτικό δημοκρατικό κόμμα, δεν μπορεί να λειτουργήσει κιόλας. Αδιαμεσολάβητη σχέση με τη βάση δεν σημαίνει αγκαλιές και φιλιά στην αγορά. Καλά είναι κι αυτά, αλλά δεν αρκούν για να έχεις ένα οργανωμένο κόμμα. Σχέση με τη βάση σημαίνει η βάση σε οργανωμένη μορφή, μέσα από τις οργανώσεις μελών, μέσα από τις περιφερειακές οργανώσεις, προτείνει προς τα πάνω και φτάνει στα όργανα και στην ηγεσία. Επίσης, δεν υπάρχει κόμμα χωρίς όργανα, γιατί έχω ακούσει μάλιστα τον τελευταίο καιρό, ακούσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι περί παραγωνισμού των οργάνων και πάμε κατευθείαν ο ηγέτης με τη βάση. Άρα αυτό θεωρείται ότι πράγματα δημιουργεί και προϋποθέσεις, σε μια τέτοια πρόταση εννοείται που δεν συμφωνείτε με αυτή, δημιουργεί προϋποθέσεις για πιο προσωποκεντρικό προεδρικό κόμμα αμυγός και όχι ένα εγώ κόμμα δεν, όπως εσείς το φαντάζεστε. Δεν με ενδιαφέρουν. Ακριβώς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ένα κόμμα προσωποκεντρικό, δηλαδή βιλαέτη του εκάστοτε προέδρου και της αυλής του. Να το ξαναπώ, ακόμα κι αν παρεξηγηθούν μερικοί φίλοι μου. Δεν με ενδιαφέρει ένα κόμμα βιλαέτη του προέδρου και της αυλής του. Με ενδιαφέρει ένα κόμμα ανοιχτό ούτε καν στα μέλη του. Στην κοινωνία. Και προφανώς στα μέλη του, αλλά στην κοινωνία. Ξέρετε κάτι, τα κόμματα υπάρχουν μονάχα όταν μπορούν να εξυπηρετήσουν ανάγκες της κοινωνίας. Προτάσεις να είναι αποτελεσματικά. Αλλιώς να υπάρχει, για να είναι το βιλαέτη, το καπετανάτο του εκάστοτε προέδρου, δεν το έχει ανάγκη η κοινωνία. Δεν ήταν, και κύριε Φαραντούρη. Και ούτε και εμένα με ενδιαφέρει ένα τέτοιο κόμμα. Δεν ήταν και επί αυτό το κόμμα. Δεν ήταν και επί Αλέξη Τσίπρα πιο προσωποκεντρικό το κόμμα? Και το ρωτώ αυτό γιατί αμέσως μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και όπου εκκινήθηκαν οι διαδικασίες, πολλά στελέχη έλεγαν, εμέσως πλησαφώς ή και άμεσα κάποιοι, ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν και η συγκολητική ουσία μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι έτσι τελικά? Είναι και έτσι και το πρώτο και το δεύτερο. Θα να θυμηθούμε πώς ακριβώς προέκυψε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από διαφορετικά επιμέρους κόμματα, διαφορετικές τάσεις, διαφορετικές αφετηρίες. Και η συγκολητική ουσία, πολύ σωστά το λέτε, ήταν ο ιστορικός του ηγέτης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατάφερε με διάθεση συνένεσης, με διάθεση συνεννόησης και με διάθεση σύνθεσης να οδηγήσει όλο αυτό το συνοθήλευμα, να το πω έτσι, δεν το λέω αρνητικά, το λέω πραγματικά διαφορετικών τάσεων, με κοινό παρονομαστή, στην εξουσία το 2015. Ναι. Το λέω αυτό γιατί ένας ηγέτης πρέπει να μπορεί να συνθέτει. Μπορεί να συνθέτει, θα κυβερνήσει. Δεν μπορεί να συνθέτει και βάζει το εγώ πριν από το εμείς και κυρίως μια διχαστική λογική εμείς και οι άλλοι, το πιθανότερο είναι ότι θα διαιρέσει και θα οδηγήσει σε συρρήκνωση. Γι' αυτό λέω, τα προσόντα ενός ηγέτη πρέπει ουσιαστικά να
έχουν μεταξύ άλλων την δυνατότητα σύνθεσης. Ο ηγέτης πρέπει να είναι αποτελεσματικός. Αν ο ηγέτης είναι ένα καλό παιδί με όλα τα προσόντα πάνω του, αλλά δεν μπορεί να συνθέσει, το πιθανότερο είναι ότι θα οδηγηθούμε σε φαινόμενα ρήξης, διχασμού και οπαδοποίησης. Άρα, εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέτε, έτσι, εγώ το τολμώ και το καταθέτω ως δημοσιογράφος με αυτό, καταλαβαίνω ότι λέτε ότι ο Στέφανος Κασελάκης καλό παιδί είναι, αλλά δεν κάνει. Προφανώς και για να βάζετε και τη δική σας την υπογραφή στη διεκδίκηση της ηγεσίας, αλλά ένα καλό παιδί ως εκεί. Θα σας πω. Εγώ συνεργάστηκα πολύ αρμονικά και με τον Αλέξη Τσίπρα και με τον Στέφανο Κασελάκη. Ήμουν σύμβουλος ως καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας του Αλέξη Τσίπρα στα θέματα ενεργειακά. Mm-hmm. Με τον Στέφανο Κασελάκη είχα αναλάβει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν θα δείτε από μένα καμία δήλωση, υπαινιγμό, υπονόμευση σε όλο αυτό το διάστημα. Πριν από 2 μήνες όμως είπα: φτάνει πια, παιδιά. Είναι ντροπή αυτό το σπιράλ εσωστρέφειας, απαξίωσης, εμείς, εσείς, εμείς, οι άλλοι, τα στρατόπεδα. Αυτά το εγώ. Η κοινωνία στενάζει, έχει προβλήματα. Θέλει να πληρώσει λογαριασμό, ψάχνει δουλειά το παιδί, η μικρομεσαία επιχείρηση κλείνει, οι κρουνοί των τραπεζών έχουν κλείσει για οποιονδήποτε αυτό απασχολούμενο, η κοινωνία διολυσταίνει σε αντιδημοκρατικές πρακτικές, το κράτος, οι αρχές παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη, η κυβέρνηση τα έχει κάνει μουσκεμα στα εθνικά θέματα, πρέπει να αφυπνιστούμε. Και είπα μάλιστα ότι εάν ανοίξει κούρσα διαδοχής θα είμαι υποψήφιος. Και το είπα όταν ο Στέφανος Κασελάκης είχε πει ότι θα είμαι και εγώ υποψήφιος. Και θα προτιμούσα όλοι να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και να μιλήσουν πολιτικά. Δυστυχώς επικράτησε μια λογική συγκρουσιακή, η οποία οδήγησε εδώ που βρεθήκαμε. Πριν από 1,5 μήνα, θα θυμάστε και όλα σε δημόσιες τοποθετήσεις μου, είχα πει προς Θεού: η πρόταση Μομφής μπορεί να αποφευχθεί με μια γενναία προσφυγή από την ηγεσία στη βάση, στη λαϊκή εντολή, να πάμε ξανά σε εκλογές, όπως έγινε για παράδειγμα στο Πασόκ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρά το γεγονός ότι αύξησε τα ποσοστά του κόμματός του, έστω λίγο, στις ευρωεκλογές, δεν πήγε καλά το Πασόκ. Αμφισβητήθηκε ο πρόεδρος του Πασόκ. Είπε: πάμε στη βάση, ρε παιδιά, να τελειώνουμε. Θα μπορούσε λοιπόν λίγο πριν την πρόταση Μομφής, με πολιτική οξυδέρκεια, ηγεσία, να αντιληφθεί ότι το προτιμότερο για ένα λαβωμένο κόμμα και για τα μέλη του θα ήταν να ήμασταν τώρα σε μια διαδικασία εκλογών χωρίς Μομφές, χωρίς αντεγκλήσεις, χωρίς διχασμό, χωρίς λάσπη βοηθάει, και χωρίς φασαρία. Βοηθάει τον μπλόκο στην υποψηφιότητα όμως σε αυτή τη λογική, γιατί θα πει κάποιος: ας είναι υποψήφιος και θα αποφασίσει βάση. Σας είπα. Μήπως δημιουργεί κάτι παραπάνω εντάσεις, κάτι το οποίο δεν χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ όλο τώρα. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα σπιράλ. Είναι ένα σπιράλ εσωστρέφειας, απαξίωσης. Οπότε και εμείς, κάθε φορά που βγαίνουμε στα κανάλια, καλή ώρα στη φιλόξενη εκπομπή σας, μας ρωτάνε: είστε υπέρ αυτού, είστε αυτού κατά. Είστε... Και λογικό. Χάνουμε την ουσία. Λογικό είναι, οι δημοσιογράφοι ακολουθούν τις εξελίξεις. Αλλά βλέπετε αυτό που είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Mm. Ασχολούμαστε όλη την ώρα με ποιον είναι ο καθένας και αν είναι υπέρ ή κατά τα όργανα, τα αυτά, τα διαδικαστικά. Και η κοινωνία γυρίζει την πλάτη γιατί σου λέει: ρε φίλε, καλά όλα αυτά. Εμείς τις προτάσεις σας τις έχουμε. Τον ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση τον βλέπουμε παρόντα στα συνδικάντα, στους δρόμους, στα αμφιθέατρα, στα πανεπιστήμια, στη γειτονιά, με τις προτάσεις, στη Βουλή, στην Ευρωβουλή. Γι' αυτό και εγώ επιμένω να μιλάω πολιτικά. Στην Ευρωβουλή, μέσω των παρεμβάσεών μας, έχουν αναδειχθεί απίστευτα πράγματα. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια, με προσωπική μου παρέμβαση, ζήτησα επέκταση των κονδυλίων για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας, αποθεομηνίες, αποκατάσταση των ζημιών, πολλαπλασιασμό των κονδυλίων, θέσπιση ενός καινούριου ταμείου αλληλοβοήθειας. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αύξηση των κονδυλίων, που ήταν κάτι ψίχουλα που είχαν δώσει για τις καταστροφές από τις θεομηνίες. Αυξήθηκαν τα ποσοστά. Ζητάμε ακόμη περισσότερα. Ζητάμε πράγματα για θέματα νησιωτικότητας. Ζητάμε περιοχές της χώρας όπως η Κρήτη, η οποία έχει και μια έντονη κτηνοτροφία και μια έντονη γεωργία και έναν έντονο αγροτοδιατροφικό τομέα, να βρίσκονται πρώτες στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κλιματική κρίση και από όλα αυτά τα απόνερα της αλλαγής του περιβάλλοντος. Γι' αυτό ζήτησε ένα καινούριο ταμείο στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής, ένα τρίτο πυλώνα ακριβώς για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών. Εκεί λοιπόν υδρώνουμε τη φανέλα και μετά έρχεται όλη αυτή η εσωστρέφεια και τα επικαλύπτει όλα και προφανώς ασχολούμαστε τύπο ένας και τύπο άλλος. Γι' αυτό είπα από την αρχή της διαδικασίας αυτής ότι εγώ δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου καμία προσωπική επίθεση σε κανέναν. Είναι όλοι άξιοι της μοίρας τους όσοι περιστρέφονται γύρω
γύρω από τον εαυτό τους και δεν κοιτάνε τη μεγάλη εικόνα. Η κοινωνία θέλει απαντήσεις και κατά τη γνώμη μου, και γι' αυτό κατεβαίνω υποψήφιος, πιστεύω ότι μπορώ να συνθέσω και όχι να διχάσω. Να ενώσω και όχι να διαιρέσω. Να πολλαπλασιάσω και όχι να αφαιρέσω. Και κυρίως αποτελεσματικά να συγκρουστούμε με αυτοπεποίθηση, με κύρος διεθνές και με εσωτερική παρουσία σε όλη την Ελλάδα για τα μεγάλα ζητήματα. Θέλω να πω ότι σας αναγνωρίζω και το λέω με πολύ θετική έννοια αυτό, ότι κρατάτε την μπάλα στο γήπεδο, δεν την πετάτε στην κερκίδα, με την έννοια ότι συζητάτε πολιτικά και βρίσκεστε αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες, όπου το πολιτικό έργο συνεχίζεται. Και αύριο θα είμαι στην Ελλάδα. Αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, την Κυριακή, τη Δευτέρα είμαι στην Ελλάδα, είμαι σε όλη την περιφέρεια. Σύντομα θα είμαι στην Κρήτη. Αυτό είναι το πρόγραμμά μου. Το πρόγραμμά μου είναι ολομέλειες, επιτροπές στις Βρυξέλλες Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, πίσω στην Ελλάδα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μεγαλύτερο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αποκτήσει ξανά το κύρος του. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα πριν από μερικά χρόνια. Ο δημοκρατικός, προοδευτικός κόσμος στη χώρα ψάχνει ένα πόλο να συσπηρωθεί. Τη δεκαετία του 80 ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ που μπόρεσε να συσπηρώσει τις προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις γύρω του και να οδηγήσει το προοδευτικό τόξο στη διακυβέρνηση της χώρας. Το 15 ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Μετά από 10 χρόνια, το 25, ψάχνει ο κόσμος. Τηλεθεατές που μας ακούνε, είμαι σίγουρος ότι έχουν ψηφίσει διάφορα κόμματα και λένε σήμερα εμείς, προοδευτικοί δημοκρατικοί άνθρωποι που θέλουμε κοινωνική δικαιοσύνη, που θέλουμε δουλειές για όλους, που θέλουμε ίσες ευκαιρίες, από ποιον θα εκφραστούμε. Το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη που το λέω, το έφερα ως καλό παράδειγμα πριν, φαίνεται όμως ότι εκλογικά και δημοσκοπικά δεν είναι σε αυτή τη θέση. Νομίζω ότι πλέον έχει περάσει ανεπιστρεπτή ο ρόλος του ως κόμμα εξουσίας που θα μπορέσει να διεκδικήσει και να αντιπαλέψει την εξουσία απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Και έχω την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όφιλε να βγει μπροστά με αυτοπεποίθηση ήδη ακόμα μετά τις ευρωεκλογές για να πει: εδώ είμαστε. Εγώ είμαι το κόμμα που θα ηγηθεί αυτού του προγραμματικού διαλόγου με τις προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις. Επόμενη όλοι ερώτηση, λοιπόν, κύριε Φαραντούρη. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αν την επόμενη μέρα των εκλογών είστε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα επιχειρήσετε να καθίσετε σε κοινό τραπέζι και με το ΠΑΣΟΚ, όπως και με άλλες προοδευτικές δυνάμεις του χώρου ή από τον προοδευτικό χώρο. Τέλος πάντων, θα επιχειρήσετε λοιπόν να βρείτε ένα κοινό βηματισμό. Είναι αυτό στις προθέσεις σας? Απολύτως, με την έννοια ότι είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είμαστε. Είμαστε. Έχουμε μια ευθύνη απέναντι στην κοινωνία ως το μεγαλύτερο κόμμα του προοδευτικού τόξου. Την έχουμε. Συζητάμε με τους πάντες. Δεν σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε. Δεν σημαίνει ότι συγχωνευόμαστε. Δεν σημαίνει ότι διαλυόμαστε. Δεν είπα αυτό. Την άλλη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, έχω συνάντηση με τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ουγγαρία, του Όρμπαν. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο ενδυνάμει πρωθυπουργός, ο αντίπαλος του ακροδεξιού Όρμπαν στην Ουγγαρία, είναι συνάδελφός μου ευρωβουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι κεντροδεξιός ο άνθρωπος. Δεν ανήκει ούτε στην ομάδα της αριστεράς, ούτε στους σοσιαλδημοκράτες. Δεν είναι φασίστας, κεντροδεξιός είναι. Θα συζητήσουμε, έχουμε σε ραντεβού, να συζητήσουμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Να συζητήσουμε ζητήματα που αφορούν ευρύτερα θέματα της περιοχής και των Βαλκανίων. Μπορείς να συζητήσεις με τον οποιοδήποτε, αλλά με την αυτοπεποίθηση που σου δίνει η δύναμη των ιδεών σου. Όταν φοβάσαι και κρύβεσαι, το μόνο που πετυχαίνεις είναι να συρρυκνώνεσαι. Μετά τις ευρωεκλογές, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να ξεκινήσει ένας διάλογος με τις δυνάμεις της προόδου και της δημοκρατίας σε όλη την Ελλάδα. Και γιατί όχι και με το ΠΑΣΟ. Προσέξτε, όχι σε επίπεδο ποιος θα πάρει την καρέκλα, άντε να συνασπιστούμε για να πάρουμε την καρέκλα. Δεν είπα αυτό. Είπα να βρούμε κοινούς τόπους που μπορούμε να χτυπήσουμε μια κυβέρνηση που συνεχώς χάνει έδαφος, αλλά επειδή εμείς είμαστε πολύ διασπασμένοι, δεν μπορούμε να την αντικαταστήσουμε. Δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές και να την νικήσουμε. Και λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συσπηρώσει ξανά τις δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις, όχι εκλιπαρώντας συνεργασίες, όπως έγινε πέρυσι. Όχι βέβαια. Δεν μιλάμε για εκλογική συνεργασία ακόμα. Μιλάμε για κοινές νομοθετικές προτάσεις, κοινές παρεμβάσεις στην Ευρωβουλή. Η αριστερά, στην οποία ανήκω, μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες που είμαστε παρατηρητές ο ΣΥΡΙΖΑ,
με τους φίλους από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ξέρετε πόσες κοινέ δράσεις κάνουμε απέναντι στην ακροδεξιά και απέναντι στις πολιτικές που πάνε πίσω την Ευρώπη δεκαετίες. Πάρα πολλές. Δεν σημαίνει ότι χάσαμε την αυτοτέλειά μας. Σημαίνει ότι έχουμε την αυτοπεποίθηση να ηγηθούμε και να βγούμε μπροστά και να κάνουμε συζήτηση και διάλογο. Στο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς, μετά τις ευρωεκλογές, επικράτησαν κάποιες φωνές που έλεγαν: «Αμάν ρε φίλε τώρα, κεντροαριστερό σκυλός. Όσοι μιλάτε για αυτή την κεντροαριστερά, είστε διαπλεκόμενοι, σας βάζω τα συμφέροντα». Εγώ πρώτος έχω μιλήσει για την ανάγκη συμπόρευση των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων. Και αν δεν το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, ποιος θα το κάνει? Ξεκάθαρο αυτό που λέτε, κύριε Φαραντούρη. Και μας πιέζει ο χρόνος, δυστυχώς, γιατί έχω πολλά ακόμα να ρωτήσω. Όμως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και την μεταξύ μας συζήτηση για να ανοίξουμε και περισσότερο την ατζέντα. Φυσικά στο δρόμο προς τις κάλπες για τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Δώσατε το παρόν στην Κρήτη, λοιπόν, από τις Βρυξέλλες. Την καλησπέρα μου στην Κρήτη. Σύντομα θα είμαι κοντά σας. Άλλωστε, γνωρίζετε ότι η υπόσχεσή μου να είμαι ο ευρωβουλευτής, ο νησιώτης ευρωβουλευτής που καταλαβαίνει ενδεχομένως λίγο καλύτερα τα προβλήματα της Κρήτης, τις ανάγκες της Κρήτης και την τεράστια ευκαιρία που έχουμε να εκπροσωπηθεί η Κρήτη στο κέντρο λήψης των αποφάσεων, θα ήθελα να τον παίξω εγώ. Και πιστέψτε με, έκτοτε και ως ευρωβουλευτής αλλά και ως ενεργός πολίτης, είμαι από τους ανθρώπους που πάντα στη δράση μου έχω στο μυαλό μου το μεγάλο και όμορφο νησί μας, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά διότι θεωρώ ότι συγκεντρώνει αυτό που πραγματικά όλη η υπόλοιπη Ελλάδα θα πρέπει να μιμηθεί, ένα παραγωγικό μοντέλο ισόρροπο, που δεν βασίζεται, για παράδειγμα, μόνο στον τουρισμό, αλλά έχει να κάνει με τον αγροτοδιατροφικό τομέα, έχει να κάνει με τη μεταποίηση, έχει να κάνει με την εξωστρέφεια, έχει να κάνει με την παραγωγικότητα ολόκληρης της Ελλάδας. Χαίρομαι για τον τρόπο που βλέπετε την Κρήτη. Χαίρομαι για τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε την Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαραντούρη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.